Ανυποχώρητα εμφανίζονται τα μέλη της ΕΛΜΕ Μαγνησία στην απόφασή τους να προχωρήσουν από αύριο μέχρι και την Παρασκευή σε 3 ώρες τάση εργασίας, έτσι ώστε να μπλοκάρουν τη διαδικασία αναπλήρωσης των χαμένων διδακτικών ωρών στα σχολεία όπου έγιναν καταλήψεις στην αρχή της φετινής σχολικής χρονιάς. Ο πρόεδρος της τοπικής ΕΛΜΕ χαρακτηρίζει τιμωρητική την απόφαση του Υπουργείου Παιδείας να λειτουργήσουν γυμνάσια και λύκεια για πρώτη φορά εν μέσω θεσμοθετημένων αργιών. Τη χρονιά που διανύουμε έχουν χαθεί πάρα πολλές ώρες μαθήματος. Η άποψή μας είναι ότι οι περισσότερες από αυτές οφείλονταν σε υπετιότητα του Υπουργείου, οφείλονταν στο ότι δεν ήρθαν έγκαιρα καθηγητές στα σχολεία ή δεν ήρθαν καθόλου καθηγητές στα σχολεία. Όμως το Υπουργείο δεν βλέπει την υπετιότητά του, αλλά προσπαθεί με τιμωρητικού χαρακτήρα μέτρα να καλύψει τα κενά που κάποιοι μαθητές δημιουργήσαν κάνοντας κατάληψη, υποστηρίζοντας πρώτα απ' όλα τους καθηγητές τους που απεργούσαν εκείνο τον καιρό και κατόπιν εμφανίζοντας διάφορα μαθητικά αιτήματα. Αύριο το πρωί θα πραγματοποιηθεί κινητοποίηση διαμαρτυρίας έξω από την Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Θεσσαλίας στη Λάρισα με τη συμμετοχή συνδικαλιστών και εκπαιδευτικών από όλη την περιφέρεια, ενώ υπάρχουν πληροφορίες για την πραγματοποίηση καταλήψεων σε σχολεία όπου έχει προγραμματιστεί η διενέργεια μαθημάτων. Πάντως, οι εκτιμήσεις των ίδιων των συνδικαλιστών αναφορικά στα ποσοστά συμμετοχής των συναδέλφων τους στις τριήμερες κινητοποίησεις δεν είναι ιδιαίτερα αισιόδοξες. Οι καθηγητές ξέρουμε πολύ καλά ότι δυσκολεύονται ιδιαίτερα να συμμετέχουν σε τέτοιου είδους κινητοποιήσεις, διότι ήδη έχουν αφεμαχθεί. Δεν μπορούν να στερήσουν ακόμη περισσότερα πράγματα από τους εαυτούς και κυρίως από τα παιδιά τους. Πιστεύουμε όμως ότι οι καθηγητές θα συμμετέχουν σε αυτές τις δράσεις, υποστηρίζοντας τους μαθητές τους, υποστηρίζοντας ολόκληρη τη σχολική κοινότητα και τις ελεύθερες φωνές μέσα στα σχολιά.